Κατόπιν ομόφωνης απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του, ο δικηγορικός σύλλογος Κορίνθου την Παρασκευή κατέθεσε ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας αίτηση ακύρωσης, ζητώντας την ακύρωση του έκτακτου ειδικού τέλους ηλεκτροδοτούμενων δομημένων επιφανειών. Ο Δικηγορικός Σύλλογος Κορίνθου, μετά από ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου, η οποία ελήφθη την περασμένη Πέμπτη, κατέθεσε την επόμενη μέρα, την Παρασκευή, 18 Νοεμβρίου, αίτηση ακυρώσεως ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, η οποία στρέφεται εναντίον του νόμου ο οποίος θεσπίζει αυτό το λεγόμενο ειδικό τέλος ηλεκτροδοτούμενων δομουμένων επιφανειών, γνωστότερο ως τέλος ακινήτων, και ζητά με αυτή την αίτηση ακύρωσης την οποία κατέθεσε την ακύρωση του τέλους για τους λόγους που αναφέρονται σε αυτήν και ειδικότερα επειδή πρόκειται για ένα μέτρο άδικο, ένα μέτρο αντισυνταγματικό, επειδή πρόκειται για φόρο και όχι για τέλος, γιατί το τέλος έχει ανταποδοτικό χαρακτήρα και λειτουργία. Όταν πληρώνεις ένα τέλος πρέπει κάτι να παίρνεις. Όπως επίσης διότι ανατίθεται η πράξη του σε ιδιώτη, δηλαδή σε μια ανώνυμη εταιρεία, κάτι το οποίο επίσης προσκρούει στο νόμο και στο Σύνταγμα. Και ασφαλώς για τον λόγο που όλοι γνωρίζουμε, διότι το οποίο είναι, θα έλεγα, μια πρωτοφανής ενέργεια, μια κοινοφανής ενέργεια, στην περίπτωση κατά την οποία δεν μπορεί ο πολίτης να πληρώσει το τέλος, να διακόπτεται η παροχή του ηλεκτρικού ρεύματος ενός αγαθού, ενός κοινωνικού αγαθού, δηλαδή ενός ζωτικού αγαθού, κοινωνικού αγαθού. Όλα αυτά λοιπόν δεν μπορούν να γίνουν ανεκτά. Και για αυτούς τους λόγους ο Δικηγορικός Σύλλογος κατέθεσε αίτηση ακυρώσεως. Πρόεδρε, άμα κάποιος πολίτης αύριο το πρωί έρχεται και θέλει βοήθεια, ο Σύλλογος να βοηθήσει από την περίπτωση. Ακριβώς επειδή, όπως είπα προηγουμένως, πρόκειται για ένα θέμα μείζωνος κοινωνικής σημασίας και ο Δικηγορικός Σύλλογος Κορίνθου, όπως και κάθε Δικηγορικός Σύλλογος, έχει έναν θεσμικό ρόλο, ο οποίος περιγράφεται στον νόμο, στη διατάξη του Κώδικα Δικηγόρων, που του δίνουν το δικαίωμα και τη δυνατότητα να παρεμβαίνει σε τέτοια θέματα, ο Σύλλογός μας θα υποστηρίξει τους πολίτες με συγκεκριμένες ενέργειες, οι οποίες θα υλοποιηθούν εντός των ημερών. Έχουμε πάρει κάποιες αποφάσεις και στις προσεχείς μέρες θα υπάρξουν νέες ανακοινώσεις για τον τρόπο με τον οποίο θα αντιμετωπιστεί αυτό το ζήτημα.